Θα πάμε τώρα μέχρι την Λακωνία και συγκεκριμένα μέχρι τον Ασοπό και θα δούμε ένα γνώριμο πρόσωπο, Γιώργο, για πολλούς ποδοσφαιρόφιλους. Θες να μας πεις ποιο είναι αυτό το πρόσωπο, να δούμε και μερικά πλάνα, να τον δούμε στα πλάνα τα προηγούμενα. Θεωρητικά θα μπορούσε να παίζει ακόμα ποδόσφαιρο. Mm-hmm. Δεν έχει φτάσει καν τα 40, οι τερματοφύλακες φτάνουν και παίζουν και πάνω από 40. 43 είναι ο Μπουφάν και παίζει ακόμα. Αλέξης Τζόρβας, λοιπόν, πρώην διεθνής τερματοφύλακας με πολύ σπουδαία καριέρα στο Παναθηναϊκό, στον Όφη, στον Απόλλωνα, σε ομάδες του εξωτερικού, στην Ιταλία. Αποφάσισε να κρεμάσει τα γάντια πολύ μικρός, αλλά αυτό που είναι πιο παράδοξο ακόμα είναι, είναι ότι αποφάσισε να γίνει αγρότης. Κρατάμε λοιπόν αυτές τις εικόνες από τη μια και πάμε στις άλλες εικόνες. Γη, ελληνική γη, ασοπός Λακωνίας, ελιές, αμπέλια, νάτος εδώ στο αγροτικό. Και το κάνει μόνος του, Γιώργο, έτσι. Ναι, το ξεκίνησε μόνος του, φυτεύει τις ελιές μόνος του με τα χέρια του, δηλαδή εκεί που έβγαλε τα γάντια του ποδοσφαιριστή, έβαλε τα γάντια του αγρότη και ξεκίνησε να φυτεύει μόνος του ελιές, πήρε 45 στρέμματα και έφτιαξε. Έχει ελιές, έχει και αμπέλια. Μια πολύ δύσκολη διαδικασία, διότι μου εξηγούσε ότι θέλει χρόνο, και χρόνο πέρα από τον κόπο, θα είναι και χρονοβόρα και το κόστος, είναι και χρονοβόρα. Για πάμε να μας τα πει ο ίδιος, να τον συναντήσουμε, τον κύριο Αλέξη Τζόρβα. Καλή σας μέρα. Καλημέρα, καλημέρα σας. Ο τερματοφύλακας, λοιπόν, είδαμε κάποια πλάνα, κύριε Τζόρβα. Αν θέλετε να μιλάμε και στον ενικό, Αλέξη, πάμε να μιλάμε στον ενικό. Εννοείται. Δεν ασχολούμαι με το ποδόσφαιρο, αλλά σε ξέρω, σε έχω δει. Πλέον δεν ασχολούμαι ούτε εγώ, όπως καταλαβαίνεις και βλέπεις. Καθόλου τίποτα. Δεν έχω χρόνο πλέον, για να είμαι ειλικρινής. Συγγνώμη, είχε ένα μεγάλο μάτς, ένα μεγάλο αγώνα, δεν θα κάτσεις να τον δεις? Όχι, δεν έβλεπα και όταν έπαιζα από ποδόσφαιρο. Προτιμούσα να απομονώνω τις προσωπικές μου στιγμές. Το ίδιο κάνω και τώρα. Τι λες τώρα, παίζει εθνική, ας πούμε, δεν ξέρω εγώ τώρα, Γιώργο, βοήθα. Σήμερα. Παίζει. Δεν θα Γιώργο, το δεις. Καλημέρα. Γιώργο, καλημέρα. Έχουμε πολλά χρόνια να μιλήσουμε. Ναι, έχουμε περάσει. Και μιλάμε κάτω από άλλο πρίσμα πλέον. Να πω ότι ο Αλέξης, επειδή πηγαίναμε πολλά ταξίδια και με τον Παναθηναϊκό και αυτά, σε κάθε ταξίδι διάβαζε ένα βιβλίο. Ήταν από τους ποδοσφαιριστές. Πάλι από τους λίγους. Διάβαζε 4 βιβλία την εβδομάδα. Τι λες τώρα, δικός μας είσαι, Αλέξη. Και διαβάζει βιβλίο. Τώρα βέβαια η βιβλιογραφία περιορίζεται στην Ελιά και στην Άμπελο, για να είμαι ειλικρινής, τα τελευταία 5 χρόνια. Για πάμε να τα δούμε λίγο αυτά. Έχω μια απορία, Αλέξη, πριν μας εξηγήσεις τι ακριβώς κάνεις. Έβλεπα προχθές τη συνέντευξη του Σπανούλη στο Χατζηνικολάου και σκεφτόμουν πόσο αυτός ο άνθρωπος από τα μεγάλα γήπεδα, από αυτή τη ζωή της έντασης, της αδρεναλίνης, ξαφνικά τελειώνει όλο αυτό και πάει σε μια άλλη ζωή. Εσύ που το τέλειωσες και πήγες σε μια άλλη ζωή, πώς είναι αυτή η μετάβαση, πώς είναι αυτό το διάστημα? Είναι τρομερή ερώτηση και ξεκίνησες με την κατάλληλη. Σε πληροφορώ ότι είναι τροματική. Ακόμα και σε περίπτωση σαν τη δική μου που σταμάτησα στα 33 μου με πλήρη συνείδηση. Mm-hmm. Αποφάσισα δηλαδή να σταματήσω γιατί μπούκωσα. Και το σημαντικότερο, είχα δύο μικρά παιδιά που έπρεπε να αφοσιωθώ και σε αυτά, έπρεπε να ζήσω την παιδική του ηλικία. Mm-hmm. Μπορώ να σου πω ότι μέχρι και σήμερα δεν μπορώ να προσαρμοστώ στο 100% και σου ξαναλέω ότι σταμάτησα με πλήρη συνείδηση το ποδόσφαιρο. Ναι. Πρέπει να καταλάβεις, ένα νέο παιδί σε ηλικία 10, 11, 12 χρονών ξεκινάει να κάνει κάτι επαγγελματικά και χωρίς σταματημό, mm-hmm. και ξαφνικά στα 35, 36, 33 σταματάει και από τα 1000 χιλιόμετρα την ώρα πέφτει στα 0. Σοκ. Είναι σοκ. Είναι για σοκ. Οποιοδήποτε οργανισμό. Και εγώ πώς το ελέγχεις αυτό? Δεν το ελέγχεις. Ναι. Δεν το ελέγχεις. Mm-hmm. Νομίζω ότι η μετάβαση γενικότερα θέλει παρακολούθηση και θέλει και υποστήριξη. Οποιοσδήποτε αθλητής μπορεί να ακούει τώρα, οποιοδήποτε αθλήματος, νομίζω ότι θα έχει περάσει το ίδιο στάδιο μετάβασης, το οποίο είναι πολύ δύσκολο. Κάπου εκεί εσύ, Αλέξη, είπες ότι θέλω να κάνω αυτό. Μ' αρέσει να ασχοληθώ με τη γη και να βάλω δικές μου ελιές, δικά μου αμπέλια. Κοίταξε, Θεή, ήταν πολύπλευρο γενικότερα. Μετά από 10 μήνες που πέρασα κυριολεκτικά στο σπίτι μεγαλώνοντας τα παιδιά και θέλοντας να κάνω το επόμενο βήμα, προσπάθησα να το κάνω με μια πολύπλευρη επαγγελματική και επιχειρηματική δραστηριότητα. Mm-hmm. Τελικά με κέρδισε αυτό. Σήμερα είναι σε διαρκή επέκταση. Είναι 200 στρέμματα κοντά γης. Τα οποία είναι όλα ιδιόκτητα και όλα φτιαγμένα κυριολεκτικά από τα χέρια μου. Όταν λες κυριολεκτικά, δεν είχες βοήθεια, για δείξε μας. Τώρα είσαι σε ένα μπέλι και είναι και νοικοκυρεμένο.
Το βλέπουμε περιποιημένο. Για την ακρίβεια, είμαστε σε έναν αμπελώνα στη θέση Κριανίου, που είναι και τα σπίτια τα οποία διαμένουμε το καλοκαίρι. Εγώ μένω όλο τον χρόνο όποτε έρχομαι. Ναι. Ο συγκεκριμένος αμπελώνας έχει ιδιαίτερη σημασία. Είναι το μικρότερο κτήμα που υπάρχει. Είναι 5 στρέμματα μόλις. Mm-hmm. Αλλά έχει το μεγάλο σύνολο ότι καλλιεργείται από 3 άτομα, από εμένα, τον Μάξιμο και την Ήρη, τα παιδιά μου. Εσύ και άρα τα παιδιά, πόσο είναι τα παιδάκια σου? 9 και 8. Τι λες τώρα, δηλαδή και τα παιδάκια παίρνουν, σκαλίζουν, ξεφυλιάζουν, πώς τα λένε, ναι, αυτά, δεν ξέρω. Ακριβώς, ναι, όπως το πες. Και βλαστολογούν και ξεφυλίζουν, ναι, και μαθαίνουν τη διαμόρφωση, γιατί έχουμε και νέους αμπελώνες. Μπράβο. Γενικότερα έρχονται σε μια επαφή με τη γη έτσι όπως mm-hmm. πρέπει να έρχονται. Εσείς μένετε μόνιμα εκεί, Αλέξη, τα παιδιά σου πάνε σχολείο εκεί? Όχι. Όχι. Τα παιδιά πήγαινουν σχολείο στην Αθήνα, εγώ ζω στην Αθήνα. Απλά mm-hmm. χρειάζεται να κάνω αυτή τη διαδρομή καθημερινά, όχι καθημερινά. Mm-hmm. Μπορεί και μια φορά την εβδομάδα. Mm-hmm. Όπως έτυχε και τώρα που κατεβήκαμε, γιατί είχαμε πολύ έντονες βροχοπτώσεις mm-hmm. αυτές τις δύο μέρες. Οπότε ήρθαμε να κάνουμε μια γρήγορη επίβλεψη και να πούμε τι χρειάζεται. Και συγγνώμη, εκτός από σένα και τα πιτσιρίκια, δεν υπάρχει άλλη βοήθεια? Όχι, υπάρχουν άτομα που εφάνε σαφώς. Δεν είναι, είναι αδύνατο να μαζευτούν όλα αυτά τα 200 στρέμματα. Mm-hmm. Απλά ο στόχος είναι, πέρα από την καλλιέργεια και που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, να δημιουργηθεί κάθε τη μονάδα παραγωγής όπως έχει δημιουργηθεί, με μια πολύ ψηλή ποιότητα που νομίζω ότι είναι πάρα πολύ εύκολο να επιτευχθεί γενικότερα από τη στιγμή που το μικροκλίμα στην περιοχή είναι φανταστικό. Ευνοεί. Ποιος είναι ο στόχος σου? Κάνεις την αγροτική δουλειά, αλλά μετά ό,τι παράγεις, είτε λάδι είτε κρασί, πρέπει κάπου να το διοχετεύσεις, που είναι άλλη δουλειά πάλι εκεί. Σαφώς, εκεί είναι ένα πολύ δύσκολο κομμάτι και δεν είναι το ίδιο ευχάριστο όπως είναι αυτό το οποίο mm-hmm. σας περιέγραψα μόλις. Ναι. Η επαφή με τη γη γενικότερα έχει την ομορφιά της. Σε χαλαρώνει, δηλαδή, συγγνώμη τώρα, σε χαλαρώνει, σε ταξιδεύει. Ναι. Η ησυχία του χωραφιού νομίζω ότι είναι ανεκτήμητη. Πραγματικά δεν μπορεί να συγκριθεί, παρότι είναι τρομακτικά κοπιαστικές οι εργασίες. Μια μικρή παρένθεση, Αλέξη. Μια πολύ μικρή παρένθεση και συνεχίζουμε. Εγώ έχω γεννηθεί, έχω μεγαλώσει στο Δίστομο. Υπάρχουν αμπελιά, υπάρχει τοπικό προϊόν, κρασί. Και θυμάμαι τον παππού μου, το συγχωρεμένο, το Γιώργο, με έπαιρνε στο αμπέλι και κάποια φύλλα ήταν σαν να έχουν σπηριά. Και του έλεγα, παππού, αυτά να τα κόψω. Μου έλεγε, μην τα πειράζεις. Και με το που πήγαινε πιο πέρα ο παππούς μου, τα κατέβαζα όλα. Τώρα που μας δείχνεις αυτές τις εικόνες, τι σου είναι η μνήμη τώρα, έτσι, παιδική, αυτές οι εικόνες μου έρχονται στο μυαλό. Ναι. Για πες μας. Τα οποία σαφώς δεν είχαν και πρόβλημα, το συγκεκριμένο παππούς είχε δίκιο. Είναι μια ασφένεια που έρχεται και στα νέα αμπέλια. Δεν είναι επιβλαβής για το αμπέλι. Mm-hmm. Απλά οπτικά δεν είναι όμορφο. Θα βγάζει και η κόρη μου παρεπιπτόντως. Την ενοχλούν και την ίδια. Βοηθάνε στη φωτοσύμφεση, γι' αυτό κυνηγάει ο παππούς και κυνηγάω εγώ και την Ήρη τώρα. Φτιάχνει μνήμες και η Ήρη η κόρη σου. Ακριβώς. Έτσι, για το μέλλον. Δεν ξέρω αν τα παιδιά μου ασχοληθούν με αυτό και δεν με απασχολεί, θα σας είμαι ειλικρινής. Ακριβώς. Γίνεται μια πάρα πολύ μεγάλη δουλειά. Mm-hmm. Μια δουλειά με πολύ μεγάλη υπομονή. Πρέπει να καταλάβετε ότι το λάδι, το χρυσούν, βγήκε στην αγορά μετά από 4 χρόνια δοκιμών. Μπράβο. Ελπιστώ το 22 θα βγουν οι ελιές καλαμών και το 23 θα βγουν τα μπέλια. Τα μπέλια είναι 40 στρέμματα, τα οποία επί 4 χρόνια θα πρέπει να τη χρηματοδοτήσω μέχρι να βγάλω το τελικό προϊόν στην αγορά. Σκεφτείτε τώρα. Γενικότερα είναι βίαιο, αλλά έχει ενδιαφέρον. Ναι. Αλέξη, μείνε όπως είσαι μαζί μας. Έχουμε μια σύνδεση με Λαϊκή Αγορά. Λέγαμε να δούμε πώς είναι οι τιμές, γιατί έχει και ανατιμήσει και μεγάλη ακρίβεια αυτό το διάστημα. Και μου λένε από το ακουστικό ότι η Αλεξάνδρα, η Πέπα που είναι εκεί, είναι μπροστά σε σταφύλια. Για να δούμε πόσο πολλούνται. Έλα, Αλεξάνδρα μου, καλημέρα. Με δοκιμή, παιδιά. Καλημέρα. Όχι μπροστά. Είμαι έτοιμη λοιπόν να τα δοκιμάσω κιόλα, γιατί βλέπετε πόσο λαχταριστά είναι. Είναι και ακόμα λίγο η εποχή του. Ακόμα αντέχουν λιγάκι, έτσι. Τα καλύτερα έχω. Τα καλύτερα. Και αντέχει, βλέπω και η τιμή ακόμα. Όσο μπορούμε. Στα 1,5 ευρώ είναι η τιμή για τη σταφίδα. Μέλι, λέει ο κύριος. Και μάλιστα ο κύριος Θόδωρος, εδώ που είναι ο παραγωγός, μας είπε ότι τα μεγαλώνει τα σταφύλια του με κλασική μουσική. Κλασική μουσική και μουφλουζέλι. Και μουφλουζέλι. Γι' αυτό γίνεται τόσο νόστιμο. Ναι. Είναι αγνά. Είναι από αγνά υλικά τώρα και δεν υπάρχουν λεφτά για φάρμακα, έτσι. Κλασική μουσική και τι άλλο, Αλεξάνδρα. Στο Λέχιο. Το γκουγκλάρο. Και μουσική και τι άλλο. Και μουφλουζέλι. Και μουφλουζέλι. Λίγο ρεμπέτικο απ' όλα. Τι είναι αυτό. Ρεμπέτικο. Μουσική, δεν ακούς μουφλουζέλι, κορίτσι μου. Ρε κορίτσι μου και εσύ που πας. Γκούγκλαρε.
Πάρε μουσμουζέλι να βάλουμε. Ωραία, άσχετοι είμαστε. Εγώ θα τα δοκιμάσω για να δω ο μουσμουζέλις τι επίδραση έχει στο σταφύλι. Γιώργος Μουφλουζέλης. Α, είναι τραγουδιστής. Ναι, ένας ρεμπέτης. Μουφλουζέλης, ρεμπέτης. Αυτά είναι. Αυτά είναι. Η κυρία εδώ, τι ψωνίσατε εσείς, τι πήρατε. Τώρα, διάφορα. Ντομάτες, πατάτες. Πώς τις είδατε τις τιμές. Εντάξει, λίγο τσιβημένες. Τσιβημένες, λιγάκι. Αλεξάνδρα μου, θα βάλουμε το ρεμπέτι σε λίγο. Για δείξε μας και άλλα προϊόντα λίγο, σε παρακαλώ. Βέβαια, βέβαια. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Θα σας δείξω λοιπόν, είδα καλές τιμές και στα μήλα που είναι τώρα, που ξεκινάει να είναι η εποχή τους, αχλάδια, δηλαδή είδαμε καλές τιμές. Λίγο τσιμπημένη είναι η ντομάτα και ίσως και λίγο για δείξε πόσο. Εδώ βλέπουμε μήλα. Καλοκαίρι. Για πάμε να δούμε λίγο. Η ντομάτα τώρα κοντά μου δεν έχω. Όχι, όχι. Έχει εδώ φτάσει τα... μέχρι και το 1,70. Α, τα μήλα, τα μήλα. Ναι, τα ναι, μήλα. Έτσι, σε ένα πάγκο. Δείξε εδώ τα μήλα. Ένα ευρώ λοιπόν τα, τα μήλα. Αγιάς. Δίπλα τι έχει, ξινόμηλα. Και τα ξινόμηλα. Ένα επίσης. Και τα ξινόμηλα, ένα ευρώ. Ένα είκοσι είναι τα ποικιλία καλά. Ποικιλία ναι. Εκεί γύρω στο 1-1-20 λοιπόν τα μήλα. Τα 1-20 καλές τιμές δηλαδή. Να ρωτήσουμε και τους κυρίους εδώ. Τι ψωνίσατε, τι πήρατε. Μήλα, μήλα. Μηλαράκια έτσι. Πώς τις είδατε τις τιμές. Μια χαρά, ψωνίζω από εδώ συχνά. Συνέχεια δηλαδή. Είναι ικανοποιημένο. Έχουν ανέβει. Όχι, να... όχι στα, εδώ δεν έχουμε. Τώρα ήρθαμε, δεν ξέρω στα άλλα προϊόντα, αλλά εδώ δεν έχουμε. Τι πήρατε σήμερα από μιλάρακια. Μήλα και νεκταρίνια. Ωραία, ωραία. Να σας πω, μίλησα με πολλούς, ευχαριστούμε πολύ. Μίλησα με πολλούς παραγωγούς λίγο πριν βγούμε στον αέρα και μου είπαν το εξής, ότι προς το παρόν δεν υπάρχουν τιμές ανεβασμένες, τις έχουν, προσπαθούν να τις κρατήσουν όσο το δυνατόν. Να τις κρατήσουν. Στις κανονικές, στις περσινές, ας πούμε, να κρατήσουν λίγο τις τιμές. Γιατί έχουν σταθερούς πελάτες και δεν θέλουν και να απογοητεύσουν και τους πελάτες τους, γιατί και ο κόσμος δυσκολεύεται πάρα πολύ να ψωνίσει. Μακάρι. Να σου πω, Αλεξάνδρα, ρίξαμε το ρεμπέτικο. Άνηθος Μαϊντανός και Σέλινο με Μουφλουζέλι. Μουφλουζέλις, λοιπόν. Δυναμώνει όσο πάμε στις ντομάτες που είναι ακριβές. Οι ντομάτες πόσο με μουφλουζέλι, Αλεξάνδρα. 1,59, 1,59 οι ντομάτες. Δώσε γκάζια. Γνήσιες όμως, είναι καλές. Αλεξάνδρα μου, ευχαριστούμε. Από πού είναι. Το γραμματικό. Και εμείς ευχαριστούμε. Καλημέρα. Καλημέρα. Μακάρι να αντέξουν οι άνθρωποι να κρατήσουν τις τιμές χαμηλά. Αλλά άμα αρχίσει το πετρέλαιο και οι μετακινήσεις είναι στα ύψη, η τιμή θα είναι δύσκολο. Αλέξης βάζει μουσική. Δεν ξέρω. Αλέξη βάζει μουσική. Όχι, δεν έχω φτάσει σε τόσο προηγμένο στάδιο καλλιέργεια. Είναι φανταστικό βέβαια αυτό που είπε ο κύριος. Οι τιμές. Θα πρέπει να καταλάβετε, γι' αυτό πολλές φορές βλέπουμε πράγματα χωρίς να τα γνωρίζουμε. Πραγματικά γίνεται αγώνας να τα διατηρήσουμε. Οι ανατιμήσεις στα προϊόντα γενικότερα έχουν μείνει στο μηδέν στην ουσία, γιατί η καλλιέργεια, δηλαδή η φρέψη της αμπέλου, αλλά ακόμα και οι σταλάχτες, τα λάστιχα, τα πάντα έχουν ανέβει και 50 με 70% πάνω. Πρέπει να καταλάβετε ότι αυτές τις τιμές είναι αναμενόμενο να έρθουν γενικότερα στην αγορά, ότι θα είναι υψηλές. Έχεις δίκιο. Είναι μαθηματική ακρίβεια. Έχεις δίκιο. Πριν σε κλείσουμε, καμιά μπαλίτσα παίζεις με τον πιτσιρικά το γιο σου. Όχι, και όχι, με την κόρη σου. Όχι, τίποτα. Καθόλου, καθόλου. Τώρα παίζουμε μπάλα κυριολεκτικά στα χωράφια. Όπως παίζαμε μικρή στα χωράφια, ιστορία που αναλαμβάνεται. Με τους συμπαίκτες επαφές έχετε κρατήσει, έχει έρθει κανένας εκεί να βάλει κανένα χεράκι. Γενικότερα υπάρχουν άτομα που περάσαμε πάρα πολλά χρόνια, όπως τον Πετρόπουλο, τον Αντώνη, τον Καραγκούνη, τον Γιώργο. Έχουμε επαφές με άτομα που πραγματικά αγαπάω μετά από τόσα χρόνια. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Αλλά ακόμα δεν έχει μπει κανείς στη διαδικασία της. Είναι λίγο δύσκολο νομίζω. Γιώργο, θες να πεις κάτι τελευταίο. Εντάξει, μου κάνει τρομερή εντύπωση. Επειδή τον Αλέξη τον θυμάμαι σε γήπεδα με 50-60 χιλιάδες κόσμο, να είναι στην απόλυτη ησυχία. Κόντρα. Είναι από πολύ τα σαλόνια κόντρα, στα αλόνια. Είναι πολύ κόντρα, είναι πολύ κόντρα. Μια χαρά. Αλλά ευχαριστούμε πολύ. Και ρωτάει και ο κόσμος... Εγώ ευχαριστώ.
Τι ρωτάει ο κόσμος? Το καλοκαίρι μπάνια στον Μποζά. Δεν ξέρω τι είναι ο Μποζάς, μήπως ξέρετε εσείς. Εγώ, όπως βλέπετε μπροστά, στα 5 μέτρα ο συγκεκριμένος αμπελώνας είναι στημένος πάνω στο νερό και αυτό είναι το μαγικό του. Ο Μποζάς είναι στα 600 μέτρα από εδώ που στέκονται. Α, λοιπόν. Τι είναι ο Μποζάς? Κάποιοι διαβάσανε το παραλία νερό. Είναι, τι είναι. Ο Μποζάς είναι μια παραλία με μια εξαιρετική ταβέρνα του Αγαποκλή. Α, τα λάδια. Είναι εξαιρετική. Θα πάμε εκεί. Άρα, αμπέλι παραθυναλός, αμπέλι παραλίας. Αυτά είναι. Ακριβώς. Αυτό και το σύστημα στην πόρτα του κτήματος. Χάρηκα πολύ που σε γνωρίσαμε, Αλέξη. Μας έδωσε τη δυνατότητα αυτή. Ευχαριστώ σε όλους. Τα καλύτερα. Να είστε καλύτερα. Καλά. Καλημέρα. Μπράβο. Και από μένα. Καλημέρα. Απίστευτη ιστορία, έτσι. Και η απόφαση, το Σπανούλη δεν ξέρω αν θα τον δούμε σε καναμπέλι, μάλλον για προπονητής πάει. Ναι, εκεί πάει, είναι δύσκολα. Τα μπέλια είναι δύσκολα. Έτσι, τα μπέλι θέλει αμπελουργό το σπίτι νοικοκύρη, Γιώργο, για να ξέρεις.